Μιλάμε για την κεντροαριστερά. Καταρχάς τον όρο τον δέχεστε? Κεντροαριστερά. Όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όσον αφορά το πολιτικό πεδίο γενικώς. Ναι. Ένα όρος... Δεν θεωρώ ότι είναι ο μόνος άξονας για την πολιτική της χώρας. Όχι. Αλλά όσον αφορά σε γενικές ιδεολογικές γραμμές, ναι, προφανώς τον δέχομαι. Κατά συνέπεια, θέλετε εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, να είναι αυτός ο φορέας που θα εκφράσει τους ανθρώπους που κινούνται σε αυτό το χώρο? Ναι. Με το ΠΑΣΟΚ, πώς θα διευθετήσετε αυτές τις διαφορές που σας χωρίζουν? Ποια είναι η στρατηγική σας? Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συμφωνία κορυφής. Δεν είπα αυτό εγώ. Το λέω. Εγώ ρωτάω... Όταν λέτε με το ΠΑΣΟΚ πώς θα διευθετήσετε... Με τον κόσμο του, ναι. Όποιος κόσμος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος... ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Το οποίο ουδέποτε σκέφτηκε δύο φορές για την ισότητα στο γάμο. Ή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια franchise. Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου, το οποίο είναι όντως βαθιά προοδευτικό και το οποίο θα έλεγα ότι συμφωνεί και συμβαδίζει με αυτό το οποίο πρεσβεύουμε εμείς σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν, εάν το ζήτημα είναι το να μπορεί κάποιος να συμμετάσχει σε μια κομματική δομή... Πώς θα το κάνετε αυτό, πώς, ναι. Ακούστε, πρακτικά εννοούνται αυτό. Στο καταστατικό μας συνέδριο θα ανοίξουν οι δομές του κόμματος διάπλατα, θα μπορέσει να έρθει και νέος κόσμος, ισότιμα. Δεν θα ανταμείψουμε την κομματική επετηρίδα, θα ανταμείψουμε αξιοκρατικά τη συμμετοχή και την προσφορά. Μάλιστα.